Συναγερμό έχει σημάνει στην Αλεξανδρούπολη καθώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφτασαν συνολικά τα 29, μετατρέποντα τον γάμο σε αιστεία κορονοϊού. Σύμφωνα με το θέστοuday.gr, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμό θα διπλασιαστεί, καθώ και τα 200 με 250 άτομα που παραβρέθηκαν στο γάμο θα υποβληθούν σε τεστ. Από την Γερμανία λένε οι πληροφορίε ότι ήρθε η κοπέλα που ήταν το πρώτο κρούσμα στον γάμο, η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα και βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Υπενθυμίζεται ότι στην Αλεξανδρούπολη υπήρξε κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, καθώ η κοπέλα καλεσμένη στο γάμο φιλικού τη ευγαριού βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Η ίδια δεν αισθανόταν καλά και πήγε σπίτι τη μετά το μυστήριο. Την Κυριακή μετέβη στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη και διεγνώστηκε θετική. Άμεσα ενημέρωσε ανθρώπου που είχε έρθει σε επαφή με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άτομα να σπεύσουν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε τεστ. Η νεαρή γυναίκα δεν παρευρέθηκε στο γλέντι του γάμου, το οποίο έγινε σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων λίγο έξω από την Παρά μόνο στο μυστήριο στην Εκκλησία. Σύμφωνα και με ανακοίνωση που υπογράφει ο διευθυντή του ξενοδοχείου, με πρωτοβουλία τη επιχείρηση, υποβλήθηκε όλο το προσωπικό σε μοριακό τεστ ανείχνευση COVID-19 μαζί με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, μηδενό εξερουμένου, ακόμη και στο προσωπικό που δεν συμμετείχε στην εκδήλωση του γάμου. Τα αποτελέσματα για όλου ήταν αρνητικά. Σήμερα το πρωί έγιναν γνωστά και τα αποτελέσματα των πρώτων 22 τεστ για κορονοϊό από το μοναστήρι τη Μάκρη, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, και είναι όλα αρνητικά. Υπενθυμίζεται ότι η μοναχή, η οποία ήταν ασυμπτωματική, έκανε την Δευτέρα εισαγωγή στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εγχείρηση χωλή και όπω απαιτεί το υγειονομικό πρωτόκολλο, τη έγινε το τεστ το οποίο βγήκε θετικό. Σύμφωνα με το e εντό τη ημέρα θα γίνουν γνωστά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, ενώ με εντολή του Μητροπολίτη Ανθίμου, το μοναστήρι Έκλεισε και ακυρώθηκαν όλε οι εορταστικέ εκδηλώσει για το 15 Αύγουστο. Δύο εξητήρια δόθηκαν χθε από το νοσοκομείο αναφορά τη Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με την έρτο Ρεστιάδα, ανεβάζοντα τον αριθμό των ατόμων που αποθεραπεύτηκαν από τον κορονοϊό στα 98. Πρόκειται για μία 56 χρονών γυναίκα από την Μίκη Ξάνθηση, η οποία νοσηλευόταν από τι 14 Ιουλίου, και έναν 80 χρονο από την Δράμα, ο οποίο είχε κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο στι 8 Ιουλίου. Σήμερα στο νοσοκομείο νοσηλευόταν νοσηλεύονται 11 άτομα. Από αυτά, 8 στην μονάδα COVID-19 στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε πω εντοπίστηκαν 124 νέα κρούσματα τι τελευταίε ώρε στην χώρα, εκ των οποίων τα 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στι πύλε εισόδου τη χώρα. Ο συνολικό αριθμό πλέον των κρουσμάτων ανέρχεται σε 4.973, εκ των οποίων 55% άντρε. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι ένα, ενώ από την έναρξη τη πανδημία έχουν καταγραφεί συνολικά 210 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 13. Από το σύνολο των 4.973 κρούσματων, 1.349 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 2.479 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υποδιερεύνηση. Η ειναι ακομα διερευνηση ηλικία των κρούσματων, είναι 45 έτη, ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 76 έτη. Αναλυτικότερα, 15 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά του ελέγχου που διενεργήθηκαν στι πύλε εισόδου τη χώρα. 9 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλο, 22 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αττική, 22 στην Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων 4 αφορούν ενδονοσοκομιακή σειροή στην ουρολογική κλινική του νοσοκομείου Γεννηματά, 2 συνδέονται με το κρούσμα στην ΔΟΗ Θεσσαλονίκη, 1 συνδέεται με τον γάμο στου αμπελοκύπου και άλλα 6 αναφέρουν ενδοικοδοκύπου γενιακή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ένα κρούσμα στην Αρκαδία, ένα στη Δράμα, δύο στη Ρόδο, συνδεόμενα με τον γάμο του Σαμπελόκηπου Θεσσαλονίκη, 18 κρούσματα στον Εύρο, όλα συνδεόμενα με τον γάμο τη Αλεξανδρούπολη, δύο στην Ημαθία, οκτώ στην Καβάλα, συνδεόμενα με την κρεατοβιομηχανία, ...οκτώ στη Λάρισα, από τα οποία τα έξι αφορούν σε γιατρού από τα δύο νοσοκομεία τη Λάρισα, οι οποίοι έκαναν διακοπέ στην Χαλκιδική και ένα είναι στενή επαφή του. Έξι κρούσματα εντοπίστηκαν στην Μαγνησία, από τα οποία τα τέσσερα συνδέονται με το στρατόπεδο Στεφανοβίκη στο Βόλο και το ένα συνδέεται με τον γάμο στην Αλεξανδρούπολη. Ένα κρούσμα εντοπίστηκε στην Πιερία, ένα στην Καστοριά, ένα στην Κέρκυρα, δύο στην Κοζάνη, ένα στις Κυκλάδες, ένα στην Πέλα, δύο στη Χαλκιδική και ένα στα Χανιά. Ένα θετικό στοιχείο είναι πω με τα έω τώρα δεδομένα δεν διαφαίνεται ένα ρο μεγαλύτερο του 1. Αυτό θα ήταν καταστροφικό. Θα σήμαινε εκθετική αύξηση κρουσμάτων ή τη μία δεύτερη κατά κάποιο τρόπο επιδημία. Ένα δεύτερο μεγάλο κύμα. Το μήνυμα πως βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή στην μάχη που όλοι μαζί δίνουμε συντεταγμένα από τον Φεβρουάριο πολιτεία και κοινωνία ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό μας εμβόλιο που δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας και όλοι μαζί να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύουν οι ειδικοί και είμαι σίγουρος ότι εφόσον το κάνουμε και θα το κάνουμε γιατί το κάναμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας θα βγούμε νικητές και από αυτή τη δύσκολη μάχη τόνισε συγκεκριμένα ο στην έναρξη τη σημερινή τηλεδιάσκεψη για την πορεία του COVID-19 στην χώρα μα. Επίση, ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίω στην χαλάρωση που σημειώθηκε απέναντι στα μέτρα συμμόρφωση στο εσωτερικό τη χώρα μα κατά τον μήνα Ιούλιο. Και σε αυτό πιστεύω ότι έχουμε όλοι μία ευθύνη γι' αυτό. Μόλι το 10% των κρουσμάτων είναι εισαγόμενα. Τα πιο πολλά κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι εγχώρια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός.